Πάμε σε όμορφες έτσι δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας. Ημέρες καινοτομίας από τις 24 ως τις 26 Νοεμβρίου. Και γι' αυτό το θέμα, και να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, θα μας πει ο κύριος Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας. Η χαρά είναι δική μας, γιατί το θέμα είναι ευχάριστο, το θέμα είναι δημιουργικό και δείχνει μια Κρήτη η οποία δημιουργεί, μια Κρήτη η οποία καινοτομεί και μια Κρήτη η οποία έρχεται να μας μιλήσει για το αύριο, κύριε Παπαδεράκη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, έτσι όπως το περιγράφεται είναι. Μια Κρήτη που δουλεύει συστηματικά και μεθοδικά για να βελτιώσουμε και την παραγωγική μας μηχανή, ας το πω έτσι, να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά, να δημιουργήσουν, να συστήσουν επιχειρήσεις, να εργαστούν σε επιχειρήσεις με, θα λέγει κανείς, με ικανοποιητικές αμοιβές. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο εργαζόμαστε μέσα από αυτή την προσπάθεια να διασυνδέσουμε τα πολύ αξιόλογα ερευνητικά ιδρύματα που έχουμε στην Κρήτη, έτσι, και ακαδημαϊκά, μέσα από τα εργαστήριά τους, με τις επιχειρήσεις της Κρήτης, ώστε να τις βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τον μετασχηματισμό σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται μετασχηματισμός ψηφιακός, είτε λέγεται πράσινος μετασχηματισμός. Είμαστε στην εποχή των μετασχηματισμών. Μια διασύνδεση που γίνεται πρακτικά, όχι αυτό που συνηθίζουμε να έχουμε στο μυαλό μας θεωρητικά. Όχι, και θέλω να πω ότι έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Βέβαια, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό είναι η αλήθεια. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Όμως αυτή είναι η προσπάθεια. Και επιπλέον θέλουμε μέσα από αυτό το τρίμερο να δώσουμε και ένα γενικότερο σήμα στην κοινωνία. Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να δουν, να πάρουν ιδέες, να μπουν σε αυτή τη λογική της καινοτομικότητας, της ευρηματικότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και γι' αυτό και σε αυτό το τρίμερο δεν καλούμε μόνο, όπως φυσιολογικά αντιλαμβάνεται κάποιος, τους ερευνητές ή τους επιχειρηματίες, μικρούς, μεγάλους κτλ. Ή μόνο τους νέους ανθρώπους, καλούμε όλους τους πολίτες. Και ιδιαίτερα μας θα έλεγα εγώ, μας ενδιαφέρει, είναι μια πρόσκληση, πέρυσι το είχαμε αυτό και πιστεύω να είναι πιο ισχυρό φέτο, πάρα πολλούς μαθητές. Θέλουμε να έρθουν μαθητές, να μπουν στη λογική της σημασίας και της αξίας της γνώσης και πώς αυτή μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που ένας μαθητής σήμερα με το κινητό σκρολάριο, όπως λέμε, αυτό είναι προϊόν επιστημονικής έρευνας και γνώσης. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και άρα λοιπόν θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Και νομίζω όλοι νομίζω την ίδια αίσθηση έχουν ότι και οι μικρότερες ηλικίες και τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, με την καινοτομία. Έτσι, αλλά να περάσουμε το μήνυμα της γνώσης, ότι αυτά είναι προϊόντα μιας κοπιώδους προσπάθειας ανθρώπων, ερευνητών, επιστημόνων, έτσι, που και επιχειρηματιών, αλλά αυτό θέλουμε, αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσει και ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Αλλά και βέβαια, αυτό που είπα και προηγουμένως, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη διασύνδεση και μεταξύ των εργαστηρίων και των ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Νομίζω ότι και οι επιχειρήσεις θα βρουν την ευκαιρία, και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδεχομένως να αναζητούν απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής, ότι μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να βρουν απαντήσεις του πώς μπορούν να τα απεξέλθουν στις προκλήσεις. Να σας πω το πιο απλό, να πάρουν ιδέες. Ιδέες. Έτσι, ή να δουν εταιρείες μικρές ή καινοτόμες νέες επιχειρήσεις με τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν. Και η περσινή εμπειρία από τα InnoDays, το τρίμηνο το αντίστοιχο που κάναμε πέρυσι, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το φετινό, και άλλωστε τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν και από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων πολύ μεγαλύτερη και από τα events που, και τα, που θα διεξαχθούν κατά το τρίμηνο, θα έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη έτσι, και συμμετοχή και επιτυχία. Αλλά και από την περισσότερη συμμετοχή δείχνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλοί επιχειρηματίες, μίλησαν με ερευνητές, πήραν κάποιες ιδέες, έκλεισαν κάποιες συνεργασίες.
Δεν λέω εμπορικές συνεργασίες, δεν είναι εμπορική έκθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά να βοηθήσουν τη δουλειά τους, να βοηθήσουν τον, έτσι, την βελτίωση της επιχείρησής τους. Να δούμε λίγο το γκαμβάτ του ωραίου αυτού τριημέρου, κύριε Παπαδεράκη. Ουσιαστικά μιλάμε για το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Εκεί είναι, αν πάμε σε πληροφοριακά στοιχεία, mm-hmm. το τριημέρο, όπως είπατε και εσείς, είναι 24 με 26, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, mm-hmm. αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάμε την Παρασκευή με τα εγγένεια στις 6.30 ώρα και θα έχουμε κάποιες ομιλίες, δηλαδή πέρα από τις ομιλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή και από τον Γενικό Γραμματέα. Θα έχουμε μια γενικότερη τοποθέτηση του Νεκτάριου Ταβερναράκη, ο οποίος πέρα από ότι είναι πρόεδρος του ΙΤΕ, είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, έτσι, ιδιαίτερα τιμητική θέση, άρα θα μιλήσει γενικότερα ο κ. Ταβερναράκης για αυτά τα θέματα. Θα έχουμε παρέμβαση εκ μέρους των Πανεπιστημίων, εκ μέρους του κ. Κοντάκη δηλαδή. Θα μιλήσει και ένας νέος και πολύ επιτυχημένος καινοτόμος επιχειρηματίας. Έτσι θα κλείσει η πρώτη μέρα και πέρα βέβαια από τη δυνατότητα που θα έχουν οι επισκέπτες να δουν τα περίπτερα κτλ. Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε από τις. Ξεκινούν τα πάνελ, έτσι, τα πάνελ. Ναι, τα 10.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό να δω. Μέχρι το απόγευμα στις 8.30. Με ένα καμβά πολλών δραστηριοτήτων που θα έχουμε. Πέρα από τα περίπτερα που θα μπορούν ο καθένα να επισκεφτεί, να μιλήσει και τα λοιπά, που θα είναι σταθερά, θα έχουμε στο κοινά τραπέζια που θα συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή εποχή το ένα και με τα θέματα με την αγροδιατροφικό τομέα το άλλο. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Θα έχουμε παρουσιάσεις επιχειρήσεων, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Πάρα πολλές επιχειρήσεις από την Κρήτη, όλες αυτές θα παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί, είτε υπηρεσίες, και αυτά όλα σε συνεργασία με ιδρύματα της περιφέρειας Κρήτης. Επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες καινοτόμησαν στην πράξη και κατάφεραν να επιτύχουν, έτσι, μέσω της καινοτομίας. Έχουν βγάλει προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα, ανταγωνιστικά κτλ. Όπως επίσης και κλάστερς, δηλαδή κλάστερς το λέμε ενώσεις επιχειρήσεων, και αυτό έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, ή κόμβοι καινοτομίας. Mm-hmm. Θέλω να ξέρετε ότι στην Κρήτη λειτουργούν κάποιοι κόμβοι καινοτομίας και μέσα στο ΙΤΕ, αλλά και έξω από το ΙΤΕ, ή και το κέντρο ικανοτήτων που πάει πάρα πολύ καλά της αγροδιατροφής στο Μεσογειακό Κέντρο Αγροδιατροφής. Δηλαδή θα γίνουν και τέτοιες παρουσιάσεις. Θα έχουμε το διαγωνισμό, το hackathon, όπως λέμε, μαραθώνιος καινοτομίας, όπου φέτο συμμετέχουν 18 ομάδες νέων ανθρώπων σε ένα διαγωνισμό με θέμα, να μας δώσουν δηλαδή κάποιες καινοτόμες λύσεις με ένα θέμα, την υγεία, ευεξία. Πέρυσι είχαμε 9 ομάδες, φέτο είναι 18. Δηλαδή σας λέω ότι ποσοτικά έχουμε. Αυξάνονται και επιχειρήσεις. Ναι. Και ενδιαφέρον τομέα. Πέρυσι είχαμε 120 επιχειρήσεις, φέτο έχουμε 160. Δηλαδή δείχνει ότι θα έχουμε μια πλούσια, έτσι, ένα πλούσιο τρίμερο. Θα έχουμε λοιπόν το hackathon. Την Κυριακή θα έχουμε αντίστοιχες παρουσιάσεις επιχειρήσεων και δράσεων. Θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός καινοτομίας και θα έχουμε παράλληλα βέβαια για το τρίμερο θα μπορούν να γίνονται συναντήσεις B2B, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων. Mm-hmm. Υπάρχει ειδικός χώρος που έχουμε αυτή την. Θα γίνει επίσης το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ένα πολύ ενδιαφέρον και νέο στοιχείο στο τριήμερο είναι το pitching event που λέμε. Αυτό θα γίνει, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει το Σάββατο, uh-huh. όπου εκεί 15 υποεκόλαψη επιχειρήσεις ή σε πρώτο στάδιο επιχειρήσεις, που μπορεί να μην είναι και καν επιχείρηση, θα παρουσιάσουν σε 5 λεπτά μέσα η κάθε μία την επιχειρηματική τους ιδέα. Και θα παρευρίσκονται σε αυτές τις παρουσιάσεις, έχουμε καλέσει και υπάρχει ανταπόκριση, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλους επιχειρηματίες που υπάρχουν και στην Κρήτη, έτσι, οι οποίοι βλέποντας αυτές τις παρουσιάσεις θα του δοθεί ευκαιρία να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν την ιδέα τους. Να επενδύσουν πάνω. Ή να επενδύσουν.
Είναι μια ευκαιρία που δίνουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί τους δίνεται ακροατήριο. Ακροατήριο που μπορεί να τους βοηθήσει. Ή να τους βοηθήσουν οικονομικά, δεν είναι μόνο το οικονομικό, μπορεί να τους κάνουν και κάποια καθοδήγηση, κάποια, να υιοθετήσουν αυτές τις επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουν, να συνεργαστούν με κάποιες από αυτές. Πάντως το μενού από ό,τι μας περιγράφεται είναι πολύ πλούσιο. Δηλαδή το έχετε πιάσει από πολλές ενέργειες. Όλα όμως έχουν ενιαίο στόχο, έτσι, να διασυνδέσουμε τη γνώση με την επιχείρηση. Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία στα θέματα της καινοτομίας και της ευρηματικότητας, όπως λέω, έτσι και να προβάλλουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί έχει και αυτό μια αξία. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά έχουν από πίσω τους, όπως σας είπα και προηγουμένως, δουλειά. Δουλειά όχι τόσο της περιφέρειας που οργανώνει, και όντως είναι μια δουλειά σοβαρή οργανωτικά, όσο μιας προσπάθειας ανθρώπων, επιστημόνων, επιχειρηματιών που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό έχει μια αξία, κατά τη γνώμη μου, να παρουσιαστεί, γιατί δίνει, αν θέλετε, και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πέρυσι, εγώ θυμάμαι, φεύγαν οι άνθρωποι πολύ έτσι με ένα χαμόγελο και λέγανε, δεν το ξέραμε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη. Και ξέρετε, έχει σημασία να έχουμε αυτοπεποίθηση. Και αυτό από μόνο το ανατροφοδοτεί το ίδιο το. Και εξωστρέφει. Έχουμε περάσει και από χρόνια κρίσης, οικονομικής κυρίως κρίσης, η οποία ισοπαίδωσε τα όποια σχέδια, ισοπαίδωσε την όποια τολμηρή κίνηση θα ήθελε να κάνει κάποιος, πολύ δε μάλλον οι νέοι, στο να κάνουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα επιχειρηματικό βήμα. Φοβούνται. Και αυτό δεν έχει περάσει ακόμα, γιατί φοβάται ο κόσμος. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, για να λέμε και τα πράγματα προς το όνομά του. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε προσπάθειες από μεριάς της περιφέρειας. Θέλουμε να δούμε ότι θα γίνουν και από το μεριάς των Υπουργείων, της ειδικής κυβέρνησης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, μην το παραλείψω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Την Κυριακή το αγράδι θα δοθούν και. Πέρα από τα βραβεία του Hackathon, τους νικητές του Hackathon, του Μαραθώνιου, όπως λέμε, θα δοθούν και τα βραβεία καινοτομίας σε επιχειρήσεις της Κρήτης, που για πρώτη φορά φέτο καθιέρωσε η περιφέρεια. Θα δοθούν δηλαδή μέσα από μια πρόσκληση που έχει βγει, έχουν υποβληθεί φάκελοι, υπάρχει αξιολόγηση και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των βραβείων, τα οποία θα είναι μια ετήσια δράση της περιφέρειας από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Βραβείο καινοτομίας προϊόντος ή υπηρεσίας, βραβείο καινοτομίας βιωσιμότητας, βραβείο καινοτομίας στο επιχειρησιακή διαδικασία και βραβείο καινοτομίας σε νέα επιχείρηση. Mm-hmm. Αυτά τα τέσσερα βραβεία θα ανακοινωθούν την κυρία. Αυτό είναι και το κερασάκι στην τούρτα του τρίτου. Ας το πούμε και έτσι. Ας το πούμε και έτσι. Mm-hmm. Διαδικαστικά, στο να έρθει να παρακολουθήσει κάποιος κάποια από αυτές τις ημέρες, πρέπει να μπει να δηλώσει κάποια αίτηση συμμετοχής, έτσι, για να ξέρει. Δεν είναι υποχρεωτικό, όμως είναι καλό. Με την έννοια πια. Και ευχαριστώ εντελώς γιατί μου δίνετε ευκαιρία να πω το εξής. Μπαίνει κάποιος στη πλατφόρμα του τριημέρου, inodays.gr, mm-hmm. μπορεί να τυπώσει, να κάνει εγγραφή για το γεγονός, να τυπώσει την κάρτα και με αυτή την κάρτα θα έχει δωρεάν μετακίνηση από το χτέλ στις Γούβες. Ah. Και θα διευκολυνθεί και στην είσοδο στο εκθεσιακό κέντρο. Άρα καλό είναι αυτοί που θέλουν να έρθουν να το κάνουν αυτό, θα τους διευκολύνει και για τη μετακίνησή τους, αν θέλουν να αξιοποιήσουν στην κοινωνία, αλλά και για την είσοδό τους στο εκθεσιακό. Όμως, παρόλα αυτά, αν κάποιος δεν το έχει κάνει, θα εγγραφεί εκεί στην είσοδο. Επιτόπου. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και αυτό. Mm-hmm. Αλλά για λόγους διευκόλυνσης, καλό να το κάνουν οι ενδυνάμοι επισκέπτες του τριημέρου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδεράκη. Σας ευχαριστούμε για όσα χρήσιμα μας είπατε, για τα νέα τα οποία μας φαίνεται, που φαίνεται ότι η Κρήτη λοιπόν καινοτομεί, πρωτοπορεί και χαιρόμαστε πολύ να φιλοξενούμε τέτοιου είδους δράσεις. Έχουμε και αυτό το στόχο, να γίνουμε μια ισχυρά καινοτόμως περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε νομίζω όλες τις δυνατότητες. Καλό θα είναι. Έχουμε όλα τα φώτα που λέμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.